Νέα, σοβαρή κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας φέρνει η πρόσφατη κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με την προμήθεια με πυράβλους Storm Shadow μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Πιο αναλυτικά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε αυξημένες εντάσεις στην Ουκρανία. Θεωρούμε αυτή την απόφαση ως ένα ακόμη εξαιρετικά εχθρικό βήμα του Λονδίνου που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση με όπλα στην Ουκρανία, οδηγώντας σε σοβαρή κλιμάκωση της κατάστασης στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Μάλιστα, πρόσθεσαν πως η μεταφορά αυτών των πυράβλων στο Κίεβο επιβεβαιώνει το άνευ προηγουμένου επίπεδο εμπλοκής του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτή τη σύγκρουση, τονίζοντας πως το Λονδίνο άρχισε να παίζει γεωπολιτικά, θέλοντας να διαδραματίσει το ρόλο ενός άτυπου ηγέτη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανική τροχιά, καθώς και ενός ακατανίκητου του εχθρού της Ρωσίας. Ως εκ τούτου, το Λονδίνο ετοιμάζεται να υπερβεί κάθε όριο, φέρνοντας τη σύγκρουση σε ένα θεμελιωδώς νέο επίπεδο όσον αφορά τις καταστροφές και τις απώλειες ζώων. Στην ανακοίνωσή του, το Ρωσικό Υπουργείο τόνισε πως στη Μόσχα ανήκει το δικαίωμα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να εξουδετερώσει τις απειλές που θα προκύψουν από τη χρησιμοποίηση των πυράβλων Storm Shadow από το Κίεβο, γιατί οι συντελεστές μιας τέτοιας απερίσκεπτης κίνησης θα είναι υπεύθυνοι για τις συνέπειες των καταστροφικών δραστηριοτήτων του Λονδίνου. Πάντως, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε προαναγγείλει την προμήθεια πυράβλων Cruise Storm Shadow στην Ουκρανία, ενώ το Κρεμλίνο τόνισε πως η Μόσχα αντιτίθεται στην προμήθεια αυτών των όπλων, με τον προεδρικό εκπρόσωπο Δμήτρη Πεσκόφ να δηλώνει πως αυτές οι ενέργειες θα απαντηθούν επαρκώς από το ρωσικό στρατό. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρωσία είχε ήδη προειδοποιήσει τις χώρες του ΝΑΤΟ αναφορικά με την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ ότι οποιοδήποτε φορτίο με στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία θα γίνει νόμιμος στόχος για το ρωσικό στρατό.